Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, Tech Techno, και σήμερα θα δούμε ένα tablet 7 inch on, το οποίο πριν από λίγο έφτασε στα χέρια μου και ήρθε η ώρα να κάνουμε το unboxing. Είναι ένα tablet, όπως είπα, 7 inch on της Sirux, το οποίο πρόσφατα βγήκε σε προσφορά από ένα ελληνικό κατάστημα. Το πήρα 53 ευρώ, οπότε για τα λεφτά του νομίζω είναι αρκετά καλή προσφορά. Πάνω κάτω όλα τα tablet αυτών των χαρακτηριστικών κάνουν πάνω κάτω τα ίδια λεφτά, οπότε είναι αρκετά συμφέροντα. Να δούμε λίγο το κουτί. Είναι ένα ωραίο απλό κουτί. Απ' έξω βλέπουμε το tablet με κάποιες σχεδιασμένες εφαρμογές. Από την κάτω πλευρά τίποτα απολύτως. Και από τα πλάγια έχουμε κάποιες τεχνικές πληροφορίες, δηλαδή από τις δύο πλαϊνές πλευρές. Η μία είναι στα ρωσικά και στα πολωνικά προφανώς. Και έχουμε βελγικά και ή ρουμανικά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και αγγλικά. Στα αγγλικά έχουμε τα χαρακτηριστικά του tablet, τα οποία σας θα διαβάσω, γιατί η κάμερα δεν είναι και τόσο καλή, οπότε αναγκαστικά θα σας το διαβάσω εγώ. Έχουμε οθόνη 7 inch on LCD, multi-touch capacitive, 5 σημείων, resolution 800x480 pixels, ο επεξεργαστής του είναι all-winner α13 REM Cortex α8 στα 1,2 GHz μονοπύρινος, video multi-core dual Mali 400 δισδιάστατος τρισδιάστατο, η RAM του είναι 512 MB DDR3, το σύστημά του, το λειτουργικό του είναι Android στα 4, Android 4 βασικά, παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, αναβάθμιση μέχρι 4,1, αλλά θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα της Sirux για να κατεβάσετε τη ROM και να τη βάλετε. Έχουμε Wi-Fi, BGN, πολύ ωραία, της Realtek είναι ο δέκτης. Εσωτερική μνήμη 4 GB, αλλά επειδή έρχεται με προεγκατεστημένο λειτουργικό, πέφτει γύρω στα 2,5 με 2, κάτι, να ξέρετε. Η κάμερά του είναι στο μπροστινό μέρος 0,3 MP. Έχει gravity sensor, δηλαδή έχει αισθητήρα βαρύτητας, καλό αυτό. Υποστηρίζει Adobe Flash και web video, πάρα πολύ καλό. Η μπαταρία του είναι στα 2,400 mAh, στο 3,7V. Η διαφορά του είναι ότι με τα υπόλοιπα μοντέλα είναι γύρω στα 200 mAh, δηλαδή είναι η σειρά στα 2,400 και τα πιο πολλά φτάρια που κυκλοφορούν είναι γύρω στα 2600 mAh, πολύ σπάνια θα βρείτε στα 3200 mAh. Έχουμε επίσης, υποστηρίζει TFT card slot, δηλαδή βάζουμε μια κάρτα μνήμης microSD πρέπει να είναι, η οποία φτάνει μέχρι 32 GB. Οι διαστάσεις του είναι 199x122x9000, είναι αρκετά λεπτό και στιβαρό, 300 γραμμάρια σε βάρος, και μέσα θα δούμε τι έχει. Τα γράφει και στο κουτί, ένα USB καλώδιο, ένα OTG καλώδιο, user's manual, power adapter και ακουστικά. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Λοιπόν, έχει μια ζελατίνα διάφανη γύρω-γύρω προστατευτική. Όπως είπα, αυτά τα tablet είναι πάρα πολύ φθηνά. Και επειδή είχε στην κατοχή μου ένα Manta, το οποίο έσπασε από τα νεύρα μου βασικά, γι' αυτό και πήρα αυτό, είναι αρκετά αξιόπιστα. Κάνουν αρκετά πράγματα, μπορείς να παίξεις και παιχνίδια, απλά μερικά τα οποία δεν έχουν τον αισθητήρα βαρύτητας και δεν είναι τόσο βολικά σε παιχνίδια, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν με το χειρισμό τους και 3D παιχνίδια. Μπορείτε να διαβάσετε βιβλία, να μπείτε στο ίντερνετ, διαδοστικές σας εφαρμογές είναι άψογο. Και απλά σημειώστε ότι όσο πιο ελαφρύ το έχετε, δηλαδή δεν εγκαθιστάτε πολλές εφαρμογές, τόσο πιο καλά ανταποκρίνεται. Αν το φορτώσετε όπως είχα κάνει και εγώ στις εφαρμογές, το μπουκώσετε δηλαδή και αφήσετε λίγο χώρο ελεύθερο, τότε δεν πρόκειται να ανοίξει ποτέ. Θα σέρνετε τη θανατά και θα φτάσετε στο σημείο που έφτασα και εγώ να το ρίξω στο πάτωμα, τα νεύρα μου και να το κάνω κομμάτια. Λοιπόν, το καπάκι φεύγει και έρχομαι σε επαφή με το tablet, όπως τα πιο πολλά tablet. Είναι σε πρώτη επαφή, θα το δούμε αμέσως, να δούμε τι έχει το κουτί πρώτα. Λοιπόν, το κουτί μέσα έχει το φορτιστή του. Έχουμε ακουστικά. Πολύ καλό πρόσθετο, στα πιο πολλά tablet δεν βρίσκεις ακουστικά.
τουλάχιστον για αυτή την τιμή. Έχουμε ένα καλώδιο mini USB σε USB θηλυκό. Είναι το πιο βολικό καλώδιο που υπάρχει. Θα σας βολέψει φάνταστα, γιατί στα συγκεκριμένα tablet με έκδοση Android 4 και πάνω μπορείτε να συνδέσετε USB φλασάκι ώστε να βλέπετε αρχεία σας από το USB stick σας και σκληρό δίσκο, το οποίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό που με ενδιαφέρει στα συγκεκριμένα tablet. Δηλαδή θέλω να δω μια ταινία ή κάνω ένα επεισόδιο anime που έχω στον υπολογιστή μου, συνδέω το σκληρό μου ή το φλασάκι και το βλέπω. Και ένα καλώδιο mini USB σε USB ορσενικό για το συνδέμα με τον υπολογιστή μας. Και το manual του, αυτό ήταν πολύ απλό το κουτί του, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Και πάμε να περάσουμε λίγο στο tablet, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι αρκετά στιβαρό, αρκετά βαρύ, καλό χαρακτηριστικό. Η προστινή του πλευρά είναι αυτή, βλέπουμε την κάμερά του, τη USB, την 0,3 MP, απλή λιτή επιφάνεια, 7 ίντσες, τα πλάινά του. Λοιπόν, στο ένα πλάι έχουμε το κουμπί για να ψηλώνουμε τον ήχο και το κουμπί για να τον χαμηλώνουμε, το δέκτη που μπαίνει το jack τροφοδοσίας, η mini USB μας, το jack για τον ήχο, για τα καλώδια είναι 3,5, οπότε ταιριάζουν όλα τα ακουστικά που έχουμε, είτε αυτά που μας έδωσε μέσα στη συσκευασία, τα οποία δεν νομίζω να είναι τόσο δυνατά, ή άμα θέλετε να συνδέσετε κάποιο δικό σας headset, και το κουμπί τροφοδοσίας. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Τα πλαϊνά του μόνο μία πλευρά έχει όλες τις θύρες συγκεντρωμένες και όλα τα κουμπιά που χρειάζεται, τα υπόλοιπα είναι γυμνά και καθαρά. Στο πίσω μέρος βλέπουμε τα ηχεία του, εδώ έχει τη γλυκόλα, τα λογότυπα της εταιρείας, αρκετά καλή επιφάνεια, πλαστικό είναι, όπως φαίνεται δεν θα πιάνει και δαχτυλιές, δηλαδή είναι πολύ καλό όταν έχετε ένα τάμπλετ, οι γυαλιστερές επιφάνειες πιάνουν πιο εύκολα δαχτυλιές από ότι αυτές εδώ. Και βλέπουμε την microSD νομίζω εδώ πέρα, μάλλον δεν είναι microSD, είναι TF. Να σας πω. Λέει ότι είναι TF card slot. Θα δω αν έχω κάποια για να βάλω, είδα άλλωστε πρέπει να προμηθευτώ. Αν ήταν microSD, ίσως να κάνω εγώ λάθος, θα δούμε. Και έχει ένα button για reset. Αυτό ήταν, πάμε να δούμε, θα ανοίξει, να κάνουμε ένα power on, αν έχει μπαταρία, οπότε φαίνεται έχει μπαταρία. Να σκολουσορίζει το Android. Η οθόνη φαίνεται να έχει μια ζελατίνα, το οποίο είναι αρκετά καλό για ένα χρονικό διάστημα που να χαλάσει. Μπορείτε να την κάνετε σαν προστατευτικό, μέχρι να φουσκώσει και να ξεκολλήσει από μόνη της. Αργεί λίγο, δεν μπορούμε να περιμένουμε και τρολές επιδόσεις από το συγκεκριμένο tablet της σειράς. Εδώ είναι η οθόνη. Στα συγκεκριμένα tablet, επειδή τα πιο πολλά από αυτά είναι πολωνικά, το μενού, και να δούμε αμέσως αν ισχύει, είναι στα πολωνικά. Για να δούμε. Flash camera, close maps, ok. Η οθόνη του φαίνεται αρκετά καλή σε απόκριση. Τα pixel του δεν είναι τόσο τρομερά, δηλαδή η ανάλυση δεν είναι κάτι το οποίο θα μας τρέλαινε. Το καλό είναι ότι έχει Play Store, το οποίο είναι... Όπα, το έβγαλα. Οπότε φαίνεται είναι αρκετά ευαίσθητη η οθόνη του, κάτι πάρα πολύ καλό. Έχει Play Store, έχει Office και από μου αρέσει, γιατί φαίνεται, όπως βλέπετε, αρκετά καλής ακρίβειας η οθόνη. Να δούμε λίγο, ανοίξω μια εφαρμογή, πρέπει να εγκαταστήσω κάποιες εφαρμογές. Κάποια στιγμή θα κάνω και ένα βίντεο για να σας πω ποιες είναι οι πιο ωραίες εφαρμογές για Android και κάποια reviews, τώρα που το παίξω και μπορώ να παίξω άνετα. Έχει το YouTube app, προφανώς είναι γυμνό από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει τρομερές εφαρμογές. Καλό είναι αυτό, γιατί δεν είναι φορτωμένο όπως τα πιο πολλά φθηνά tablet, τα οποία έχουν 1 εκατομμύριο άκυρες εφαρμογές της εταιρείας, το οποίο το παράγουν και πολλές φορές δεν βγαίνουν κιόλας.
Να ανοίξουμε τώρα, να δούμε να συνδεθεί. Βασικά να το συνδέσω στο ίντερνετ πρέπει πρώτα. Πάμε μισό λεπτάκι. Για να δούμε τα μενού του, accessibility, location, sound, battery, apps, storage, wifi. On, για... connected, βέβαια γυαλίζει κιόλας η οθόνη επειδή έχω το φως αναμένο από πάνω. Από ό,τι βλέπω ο αισθητήρας του είναι αρκετά καλός, ο gravity sensor, γυρίζει η οθόνη. Για να δούμε τώρα, θα συνδεθούμε στο ίντερνετ, να μπούμε σε κάποια εφαρμογή. Το browser του είναι ο κλασικός browser που έχουν τα πιο πολλά κινητά. Αρκετά ελαφρύς θα έλεγα, και στα όσοι έχετε Xperia θα είστε οικία με αυτόν. Έχουμε το Google, να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται και το... Έλα, ναι. Λοιπόν. Οπότε λέω πρέπει να αλλάξω μάλλον και τη γλώσσα μέσα. Σας κάνω ό,τι κάνουν και τα πιο πολλά site. Βάζουμε το δικό μας κανάλι για να δούμε αν θα το βρει. Α, εδώ είμαστε, για να δούμε. Και μας διαλέγει πώς θέλουμε να το κάνουμε. Ας το δούμε με το YouTube, να δούμε πώς δουλεύει και η εφαρμογή του. Καθυστερεί αρκετά, σας είπα δεν είναι τρομερά δυνατά, αλλά... Φαίνεται αρκετά καλό, αρκετά άνετο. Το εξωτερικό του ηχείο είναι... αρκετά συμπαθητικό, δεν είναι κάτι τρομερά δυνατό, αλλά είναι αρκετά καλό. Τώρα βέβαια για ταινίες δεν ξέρω, αλλά για τη βασική χρήση των είναι μια χαρά. Μπορείτε πάντα να συνδέετε τα ακουστικά σας όπως κάνω και εγώ, αν θέλετε μεγαλύτερη απόλαυση, στο όταν βλέπετε ταινίες. Αρκετά καλό, μπορώ να πω ότι πραγματικά με εντυπωσίασε, γιατί έχει αρκετά καλή ακρίβεια. Πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα ανοίξει κάποιο άλλο πιο βαρύ βίντεο, λίγο πιο σε high def. Αυτό που με έκανε να το επιλέξω ανάμεσα στα άλλα, εκτός από τα χαρακτηριστικά του που τους όλους τα ίδια είναι, αν και ήθελα να διαλέξω ένα λίγο πιο μεγάλη μπαταρία, είναι το γεγονός ότι λέγα στο πώς βλέπουμε βιντεάκια, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ, η ποιότητά του είναι στη high quality του YouTube, ο ήχος είναι απέσιος, γενικά δεν είναι ότι πιο ποιοτικό για να ακούς βίντεο online. Πρέπει να κάνεις απόλυτη ησυχία για να μπορέσεις να τα ακούσεις σε full volume, άρα ακουστικά επιβάλλονται. Η ποιότητά του για την ανάλυση που έχει οθόνη φαίνεται αρκετά αξιοπρεπής. Εδώ βλέπουμε ένα 1080p βίντεο όσο πάει. Δεν κολλάει, αυτό είναι το καλό. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει αρκετή ακρίβεια, όπως και κανονικά όταν το βλέπω από τον υπολογιστή. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά καλό τάμπλετ για να κάνει τις βασικές διεργασίες. Καλό να το βάλετε σε μία θήκη, γιατί αυτά πέφτουν πολύ εύκολα, ειδικά όμως είστε λίγο νευριασμένες πέφτουν ακόμα πιο εύκολα. Για τα λεφτά του, για 50 ευρώ, αξίζει κατά με, αρκεί να μην το φορτώσετε προβολικά, γιατί θα κολλάει τη φωνατά και δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Ήμουν ο Κώστας, είναι το Check Tech Now. Αφήστε μας ένα σχόλιο.